Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Χρόνια πολλά. Ας ευχηθούμε το νέο έτος να μας δώσει ο Κύριος διαπρεσβειών του Μεγάλου Βασιλείου, του Ουρανοφάντορος, υγεία και ειρήνη, αγάπη και χαρά και πρόοδον εθνική, ατομική, οικογενειακή. Βρισκόμαστε στο έτος 1994 και όλοι μας αναπολούμε τα παρελθόντα και οραματιζόμεθα τα μέλλοντα. Άραγε αυτές οι ευχές που δίδουμε και παίρνουμε για χρόνια πολλά, για ειρήνη, για λύση των προβλημάτων μας, άραγε αυτές οι ευχές θα εκπληρωθούν. Θα έχουμε ειρήνη, θα σημειώσουμε πρόοδον ή πάλι θα είμεθα μπλεγμένοι μέσα στα γρανάζια της καθυστερήσεως, μέσα στα γρανάζια της γκρίνιας, της αλληλοφαγωμάρας, της αλληλοεξοντώσεως, ώστε να δώσουμε την αφορμή σε κάποιους εχθρούς οι οποίοι μας περιτριγυρίζουν και ζητούν και εδάφη της πατρίδας μας ακόμη να αρπάξουν. Και ζητούν αυτόν τον λαό, ο οποίος είναι, όπως γνωρίζουμε, ευλογημένος λαός και μάλιστα σε έναν τόπο αγιασμένο από ηρωικούς αγώνες, από μάρτυρες, εθνομάρτυρες, από σοφούς, προ-Χριστού και μετά Χριστόν, αυτός ο τόπος και αυτός ο λαός, λέγω, θα ζήσει ειρηνικά και αρμονικά, θα ξεπεράσει τα πλέγματα κατωτερότητας ή απεσιοδοξίας, πεσιμισμού, θα μπορέσει να δώσει την λύση των προβλημάτων του με μια ενότητα, μια σύμπνοια, και να βαδίσει έναν δρόμο με καινούριο όραμα για να προσθέσει στις χρυσές σελίδες της ιστορίας μας κάποιες νέες δημιουργίες και να δώσει στον σύγχρονο κόσμο το στίγμα της πορείας των πνευματικών ανθρώπων. Να ευχηθούμε να είναι το έτος αυτό πράγματι και ειρηνικό και δημιουργικό και έτος αγάπης, έτος συνεργασίας, έτος υπερβάσεως των πλεγμάτων των εθνικών και των ατομικών συμπλεγμάτων και ατελειών, για να μπορέσουμε σαν έθνος και σαν λαός ενωμένοι να προσφέρουμε στην ειρήνη και στην δημιουργία του σύγχρονου πολιτισμού. Εμείς είμαστε οι προτεργάτες. Από εδώ ξεκίνησε ο πολιτισμός της Ευρώπης και του κόσμου. Εμείς δώσαμε τα φώτα, εμείς δώσαμε τα γράμματα, τις τέχνες, ό,τι υψηλών και ωραίων και μεγάλων. Και δεν θα πρέπει εμείς να περιπέσουμε σε αμάθεια, σε αχριστία, δεν πρέπει να ρίξουμε αυτόν τον πολιτισμό μας, αλλά να τον ανεβάσουμε, να τον προαγάγουμε και να τον κάνουμε φάρον φωτεινό που θα φωτίζει τον κόσμο. Αυτή είναι η αποστολή μας, αγαπητοί τηλεθεατές. Σήμερα γιορτάζουμε την περιτομή του Κυρίου μας
και του Μεγάλου Βασιλείου την γιορτή έχουμε. Άγιο Βασίλης λοιπόν, πρωτοχρονιά. Ας στρέψουμε λίγο την προσοχή μας στον Κύριον, ο οποίος περιετιμήθη σαν και σήμερα, όπως λέει το τροπάριον, για να καθαρίσει εμάς από τα πάθη, να μας αφαιρέσει το κάλυμα των παθημάτων, να μας δώσει καινούριο νου, καινούρια καρδιά, καινούρια σκέψη, να μας δώσει την θεραπεία από τα πάθη μας. Αλλά ο νους μας στέκεται και σε μια μεγάλη μορφή που δεν έδειξε μέχρι σήμερα η ιστορία. Ο Έρασμος λέγει ότι ο Μέγας Βασίλειος είναι ο μεγαλύτερος των ρητόρων όλων των αιώνων, προ και μετά Χριστόν. Ο Βασίλειος λοιπόν, που δικαίως τον ονόμασε η ιστορία Μεγάλων, δεν τον είπαν οι κληρικοί Μεγάλων, αλλά τον ονόμασε Μεγάλων το μεγάλο του έργον. Το έργον, το κηρυκτικό, το διδακτικό, το ποιμαντικό, το πνευματικό, το φιλανθρωπικό, το ιατρικό, το έργο της μεγάλης εκείνης, θα λέγαμε, ευκαιρίας που έδωσε στους πάντες να τύχουν περιθάλψεως και να τύχουν αγάπης και προνοίας και φροντίδας, το έργο της βασιλιάδας μιας πόλεως έξω από την Κεσάρια, η οποία περιείχε τα πάντα. Και πτωχοκομεία και γεροκομεία και λεπροκομεία και ιατρία και σχολές για την νεότητα και αίθουσες και δωμάτια για τους διδασκάλους, τους καθηγητές και τους νοσοκόμους και φυσικά και ένα δωμάτιο και για το Μέγα Βασίλειο, ο οποίος γινόταν και νοσοκόμος να πλένει τις πληγές με την ποδιά του γιατρού, αλλά και γιατρός να κάνει διαγνώσεις και να δίδει οδηγίες και αγωγές θεραπείας. Τι μεγάλη μορφή λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, ένας ασθενικός άνθρωπος που δεν άντεξε παραπάνω από 49 χρόνια, γιατί νεαρός στην ηλικία εκοιμήθη κάτω από το βάρος όλου αυτού του έργου και τις ευθύνες και τους διωγμούς που υπέστη και τις απειλές και τους κινδύνους τους οποίους αντιμετώπισε. Τόσο μέγας ώστε δίκαια ιστορία τον έχει μεταξύ των μεγάλων. Μέγας Αλέξανδρος, Μέγας Φώτιος, Μέγας Αθανάσιος, Μέγας Βασίλειος. Λίγοι είναι οι μεγάλοι. Ας σταματήσουμε λοιπόν μπροστά σε αυτόν τον μεγάλο, τον Μέγα Βασίλειο, και να δούμε από ένα έργο του, από έργο παιδαγωγικό που απευθύνεται στην νεότητα, ας δούμε κάποια μηνύματα παιδαγωγικά, διδάγματα, ανθρωπιστικά, παιδευτικά, τα οποία έρχονται σήμερα, να έχουν την επικαιρότητα και την εφαρμογή τους για να παιδεύσουν, να μορφώσουν εμάς τους Έλληνες και κυρίως την νεότητα. Η εποχή μας είναι κρίσιμη και ο Θεός να δώσει το 94 να μην έχουμε περιπέτειες εθνικές από απειλές έξωθεν, ούτε εσωτερικές διαιρέσεις και μερισμούς και έχθρες, όπως συνήθως καταφέρνουν οι εχθροί μας να μας οδηγούν σε αυτές τις διαιρέσεις και τις διχόνοιες για να χάνουμε τα δικαιώματά μας και να μας οδηγούν σε μία παρακμή, σε μία πτώχευση. Ήθε να δώσει λοιπόν ο Κύριος διαπρεσβειών του Μεγάλου Βασιλείου να στραφούμε όλοι μας προς το λαμπρό παρελθόν και να ταινίσουμε το λαμπρότερο μέλλον μας και να δουλέψουμε γι' αυτό. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε πολιτισμόν χωρίς να έχουμε βάθρα στα στερεά και αμετακίνητα. Και τα βάθρα μας τα αιώνια είναι η ελληνορθόδοξη παράδοσή μας, είναι ο ελληνισμός μας και η ορθοδοξία μας. Αυτά τα βάθρα, τα ενωμένα, τα αδελφωμένα, τα δύο αυτά μεγάλα μεγέθη έδωσαν τον ελληνορθόδοξο πολιτισμό, που είναι η κολυμβήθρα και είναι η γεννήτρια του πολιτισμού της Ευρώπης και του κόσμου. Σήμερα που όλοι στεκόμαστε μπροστά στις κάμερες, μπροστά στις οθόνες, τις τηλεοπτικές
και βλέπουμε αυτό το έσχος, το κατάντημα, την παρακμή, την ηθική, την ισοπαίδωση, την ιδεολογική, που ούτε Θεό σέβονται, ούτε άνθρωπο λογαριάζουν και καμία αξία δεν θέλουν όρθια. Σήμερα σε αυτή την εποχή που τώρα αργά ίσως ξύπνησαν τα μέσα ενημερώσεως και προβάλλουν το έσχος της σατανολατρίας και μαγείας και όλων των αποκρυφιστικών σατανικών, θα λέγαμε, έργων, τώρα που η νεολαία κινδυνεύει να θυσιαστεί στους δαίμονες, όπως είδαμε τα φρικιαστικά αυτά φαινόμενα, είναι ανάγκη να γυρίσουμε στην πίστη μας, στην ορθοδοξία μας, στην αγάπη της ελληνικότητάς μας, να στηρίξουμε την ελληνικότητά μας και την ορθοδοξία μας. Όχι σοβινιστικά, με εθνική, θα λέγαμε, έπαρση, αλλά απλώς με αξιοπρέπεια εθνική, με αξιοπρέπεια ορθοδοξίας, να σταθούμε όρθιοι για να είμαστε πράγματι οι οδηγοί, να είμαστε ο φάρος και όχι να γίνουμε εμείς σκοτάδι, να ισοπεδώσουμε εμείς οι ίδιοι τις αξίες μας και να μας γίνουν οι άλλοι, όπως γίνονται πάντοτε δάσκαλοι και ίσως κακοί δάσκαλοι. Αφιερωμένο λοιπόν στην νεότητα είναι το σημερινό μας θέμα. Στην νεότητα που αποτελεί την ελπίδα μας, την χρυσή ελπίδα του έθνους και της Εκκλησίας μας. Την νεότητα την οποία ταλαιπωρεί αυτή η κουλτούρα, η άθλια που έρχεται από την Εσπερία συνήθως, που βλέπει τον άνθρωπο μονοδιάστατο, ως σάρκα με ανάγκες μόνο κτηνώδης, για ικανοποίηση στιγμιαίων απολαύσεων και ειδονών. Στην νεολαία μας θα αφιερώσουμε αυτό το δοκίμιον, το εξαίρετον του Μεγάλου Βασιλείου, το παιδαγωγικόν, το οποίο επιγράφεται ομιλία προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελήντο λόγων. Ο Μέγας Βασίλειος, φιλόλογος, ιστορικός, αστρονόμος, μαθηματικός, γιατρός, φυσικός, όλες τις επιστήμες κατήχε, γι' αυτό είναι ένας μεγάλος δάσκαλος, ένας μεγάλος παιδαγωγός, που μας χρειάζεται να μας δώσει σήμερα, που είναι τόσο αναγκαία, τα μηνύματά του, τα παιδαγωγικά, τα οποία εν περιλήψη περιέχει μέσα σε αυτό το έργο. Και φυσικά γνωρίζουμε ότι ο Μέγας Βασίλειος, όπως και οι άλλοι ιεράρχες, οι Μεγάλοι Γρηγόριος και Χρυσόστομος, όπως και οι άλλοι Μεγάλοι Πατέρες, Αθανάσιος κλπ, συνέβαλαν στο να γίνει το θαύμα των αιώνων, να συναδελφωθούν τα δύο αυτά μεγέθη, ο ελληνισμός με τον χριστιανισμό, ώστε να αποτελεστεί μια διάρρηκτη ενότητα, ενότητα σύμπνοια, συνεργασίες και θαυμάσιας, θα λέγαμε, δημιουργίας και προσφοράς στον κόσμο. Η ενότητα, ελληνοχριστιανικός, θα λέγαμε, πολιτισμός ή ελληνοορθόδοξη παράδοση. Στις ημέρες μας υπάρχει μια παρεξηγημένη τακτική να θέλουν να διαχωρίσουν τον ελληνισμό από τον χριστιανισμό και να θέλουν να δώσουν μια εντύπωση ότι ο χριστιανισμός εδίωκε τον ελληνισμό. Πλάνη. Θα έπρεπε σήμερα να μας σοφρονίζει λίγο ο κίνδυνος που διερχόμεθα και ως Έλληνες και ως Ορθόδοξοι. Γιατί χτυπιέται ο ελληνισμός, χτυπιέται και η Ορθοδοξία. Και δεν θα υπήρχε ελληνισμός αν δεν υπήρχε Ορθοδοξία. Θα είχε σβήσει ο ελληνικός λαός και ως έθνος και ως πολιτισμός από τον χάρτη και από την ιστορία. Δεν θα πρέπει σήμερα να δημιουργούμε οξύτητες μεταξύ ελληνισμού χριστιανισμού, που στο κάτω-κάτω ξεπεράστηκε αυτή η αντίθεση. Δεν επιτρέπεται να βλέπουμε σήμερα ελληνισμό χριστιανισμό εν αντιθέση, τη στιγμή που αυτό έχει υπερβαθεί, έχει ξεπεραστεί και έχουμε ελληνισμό και χριστιανισμό εν συνθέση. Και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στον ελληνισμό την προσφορά του και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και στον χριστιανισμό, στην ορθοδοξία, την μεγάλη της προσφορά, η οποία ορθοδοξία, ο οποίος χριστιανισμός προσέλαβε
ότι ωραίων και υψηλών και ηθικών και μεγάλων και αξιόλογων υπήρχε στον Ελληνισμό πλην των μύθων. Τους μύθους δεν μπορούσε η αλήθεια, το φως, να δεχτεί την σκιά και το σκοτάδι ως αλήθεια. Μόνο που απέρριψε ήταν οι μύθοι περί των 12 θεών και τα σχετικά τους σκάνδαλα και τις σχετικές τους, θα λέγαμε, αμαρτίες, ακόμη και τα σεξουαλικά σκάνδαλα μεταξύ των θεών. Αυτά δεν μπορούσε να τα προσλάβει και να τα κάνει κήρυγμά της η Ορθοδοξία. Προσέλαβε ό,τι μεγάλο και ωραίο ήταν στον Ελληνισμό και αυτό το πρόσφερε ως παιδαγωγικών, θα λέγαμε, μέσων και δίδαγμα και διδασκαλία στον κόσμο. Οφείλουν να γνωρίζουν κάποιοι που θέλουν σκόπιμα να δημιουργούν κάποιο ρήγμα σε αυτή την συναδέλφωση, την αιώνια και την αδιάρρηκτη, να γνωρίζουν ότι οι μεγάλοι πατέρες που εκφράζουν την Ορθοδοξία ήταν όλοι όχι μόνον φιλέλληνες, όχι μόνον Έλληνες, στην γλώσσα, στην πίστη, στην σκέψη, στον τρόπο δράσεως, αλλά ήταν και τόσο πολυμαθείς όσον δεν είναι οι σημερινοί φιλόλογοι. Γνωρίζω την φιλολογία. Εγώ τι είμαι μπροστά στο Μέγα Βασίλειο και στον Γρηγόριο και τον Χρυσόστομο που ήξεραν απ' έξω τον Πλάτωνα, ήξεραν απ' έξω τον Όμηρο, τον Ηρόδοτο, τον Πλούταρχο. Τι είμαστε εμείς που μάθαμε μερικές γραμμές από την Ιλιάδα και την Οδύσσια και λίγο από τον Θουκυδίδη και λίγο από τον Ξενοφόντα και τον ένα και τον άλλο συγγραφέα. Αυτοί οι πατέρες, οι μεγάλοι, όχι μόνο τρεις ιεράρχες, εγνώρισαν απ' έξω τα πιο αξιόλογα χωρία των μεγάλων κλασικών για τους οποίους νιώθουμε μεγάλη υπερηφάνεια. Υπήρξαν όμως αντίθετα από πλευράς κάποιων επιρμένων Ελλήνων, ακόμα και αυτοκρατόρων, διωγμοί κατά του χριστιανισμού, ο οποίος τόσον είχε φωτίσει και ωφελήσει και ανοίξει τον δρόμο για έναν καινούριο κόσμο και διέπλασε αυτόν τον καινούριο κόσμο με καινούριες αξίες, έδωσε αξία στον άνθρωπο, στην ελευθερία του, στο πρόσωπο, στην γυναίκα, στα παιδιά, τα οποία προ Χριστού ήταν ένα τίποτα. Και τα ποδοπατούσαν οι πάντες. Ο χριστιανισμός λοιπόν έδωσε αξία στη γυναίκα, στο πρόσωπο και φανέρωσε το αληθινό πρόσωπο που το έδωσε, του έδωσε την διάσταση ότι είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του αρχετύπου αυτού του Ιησού Χριστού. Βέβαια δεν έχουμε τόσο μιλήσει για τα θέματα αυτά. Και βρίσκουν ευκαιρία κάποιοι που ίσως να κινούνται από κάποια σκοπιμότητα όχι φιλική προς την Ορθοδοξία και την Εκκλησία. Μα τώρα δεν βλέπουμε τους κινδύνους που διερχόμεθα, που κινδυνεύουμε να καταποντιστούμε από το μεγάλο τέρας του Βατικανού, του παπισμού. Δεν βλέπουμε τους κινδύνους που διερχόμεθα από τους μεγάλους εχθρούς των αιρέσεων, των προπαγανδών, των μισελληνικών προπαγανδών. Δεν βλέπουμε ότι όλη η Δύση έφτασε στο έσχος να αναγνωρίσει τα σκόπια ανεφόρων. Και μας απασχολεί λοιπόν ότι ο χριστιανισμός έκαμε διωγμούς, ψέμα μεγάλο. Δεν είναι δυνατόν κάποιες εξαιρέσεις των εξαιρέσεων να παρουσιάζονται ως κανόνες. Θα επανέλθουμε επ' αυτού να κάνουμε ειδικές ομιλίες για την σύνθεση και αντίθεση, μάλλον αντίθεση που ξεπεράστηκε και έγινε σύνθεση ελληνισμού-χριστιανισμού και να μιλάμε για σύνθεση πλέον, να μιλάμε για συνεργασία και όχι για αντιθέσεις που δεν υπήρξαν εκτός εξαιρέσεων, οι οποίες δεν γίνονται κανόνας. Σήμερα λοιπόν πρέπει να στηριχθούμε στα μεγάλα μας βάθρα που είναι ελληνισμός και ορθοδοξία. Και δεν θα πρέπει να δημιουργούμε ρογμές και να βάζουμε νάρκες σε αυτά τα θεμέλια της υποστάσεώς μας, της ελληνοορθόδοξης παραδόσεώς μας. Φυσικά θα μου πείτε πώς κάθισε ο Μέγας Βασίλειος, για να διαβάσουμε λίγες γραμμές από αυτό λοιπόν το αξιόλογο παιδευτικό, παιδαγωγικό έργο του Μεγάλου Βασιλείου. Πώς κάθισε και το έγραψε? Το έγραψε ο Μέγας Βασίλειος γιατί την αφορμή την έδωσε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης το 363 ή 364.
ο οποίος έβγαλε διατάγματα, 2-3 διατάγματα, και είναι γνωστή μια συγκεκριμένη εγκύκλιος, ένα διάταγμα, το οποίο στρέφεται εναντίον του χριστιανισμού και είσαι πόλεμον εναντίον του χριστιανισμού. Λες και δεν έφταναν μέχρι το 313 το διάταγμα των Μεδιολάνων και αργότερα, που πλέον έπαυσαν οι διωγμοί. Δεν έφταναν 3 αιώνες ολόκληροι διωγμοί, οι οποίοι έδωσαν 11 εκατομμύρια γνωστούς μάρτυρες. Λες και δεν έφταναν αυτά τα μαρτύρια, αυτοί οι διωγμοί, οι μεγάλοι και οι τοπικοί. Λες και δεν έφταναν αυτές οι δημεύσεις, τα μαρτύρια, τα βασανιστήρια, οι εξορίες, οι αποκλεισμοί από θέσεις δημόσιες των χριστιανών. Έπρεπε να ξαναγυρίσει ο Ιουλιανός, ο παραβάτης, ο βλάσφημος εκείνος αυτοκράτορ που έβλαψε την αυτοκρατορία. Διότι διεχώρησε τα δύο αδιαχώριστα, ελληνισμό-χριστιανισμό. Χάριν τίνος παρακαλώ, χάριν της μυθολογίας, χάριν των ψευτοθεών του Ολύμπου. Και να διαβάσω δύο γραμμές από αυτό το διάταγμα του Ιουλιανού. Λέγει λοιπόν ότι απαγορεύει τον διορισμό δασκάλων χριστιανών στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, ώστε να απομονώσει τους χριστιανούς. Τι κακό έκαναν οι χριστιανοί? Δεν έκαναν θεολογία, φιλολογία, ρητορική δίδασκαν, όπως ο Γρηγόριος στην Αθήνα, που δίδασκε την ρητορική καλύτερα από τους δασκάλους του. Και τον έκαναν καθηγητή και τα έβαψαν μαύρο όταν έφυγε ο Γρηγόριος από την Αθήνα. Μετά φυσικά από την αναχώρηση του Μεγάλου Βασιλείου, γιατί σπούδασαν και οι δύο στην Αθήνα. Και στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα. Σπούδασαν και στην Κεσάρια πίνο Βασίλειος. Σπούδασαν και στην Αλεξάνδρεια άλλοι πατέρες. Και στην Αντιόχεια, όπου δίδασκε ο Λιβάνιος. Δεν άφησαν πανεπιστήμιο και επιστήμη που να μην σπουδάσουν. Και πρέπει να τους έχουμε λοιπόν οδηγούς τους πατέρες και να μην δημιουργούμε προβλήματα σήμερα που έχουμε ανάγκη ενότητας και συνεκφράσεως ελληνισμού και χριστιανισμού. Ο παραβάτης λοιπόν ο Ιωαννός έβγαλε μια εγκύκλιο με την οποία ένα διάταγμα απαγόρευε στους χριστιανούς να διδάσκουν, διότι δεν πίστευαν, λέγει, στους θεούς των κλασικών συγγραφέων του Ισιώδου Δημοσθένους, του Κηδίδου, Ισοκράτους, Λυσία κλπ. Και Πλάτωνα κλπ. Και λέγει, αφού δεν έχουν ευλάβεια, λέει, προς τους θεούς που πίστευαν αυτοί, δεν μπορούν να διδάξουν αυτούς τους συγγραφείς. Αν και ήταν πολύ πιο προκομμένοι διδάσκαλοι οι μεγάλοι πατέρες. Εδώ έχουμε τον Λιβάνιο, τον διδάσκαλο ρητορικής της Αντιοχίας, ο οποίος όταν λαμβάνει τις αριστουργηματικές επιστολές από το Μέγα Βασίλειο, που του έστειλε κάθε τόσο και έτερον Καπαδόκινη στην Αντιόχεια, στη σχολή του, δεν υποτίμησαν ούτε εχθρεύτηκαν οι πατέρες και ο χριστιανισμός τον ελληνισμό ως διδασκαλία, ως τέχνη, ως λόγον, ως έμπνευση και ως ό,τι υψηλών και ωραίων περιείχε. Και οφείλουμε να πούμε ότι ου καλότρια τα Πλάτωνος διδάγματα των του Χριστού διδάγματων, όπως έλεγαν οι πατέρες, δεν είναι ξένα και διάφορα. Προσεγγίσουν και είναι παράλληλα. Και θα λέγαμε, διαβάζουμε Ισοκράτη, θα κάνουμε μια ειδική ομιλία, θα φέρω κάποιον μαθητή μου εδώ, μάλιστα φυσικό, με διδακτορικό δίπλωμα, ο οποίος ενδιέτριψε στον Ισοκράτη για να δούμε ποιον Ευαγγέλιον ευαγγελίζεται ο Ισοκράτης προ-Χριστού, με ποια ηθικά υψηλά διδάγματα. Και θα δούμε και άλλους πατέρες και άλλους σοφούς που απορροφούν και χρησιμοποιούν θαυμάσια διδάγματά τους. Ο Λιβάνιος λοιπόν, όταν λάβανε θαυμάσιες επιστολές του Μεγάλου Βασιλείου, δεν εκράτησε τον ενθουσιασμό του σε μία επιστολή που είπε: «Η τίμεθα ενικήθηκα», λέγει, «από ποιον?» του είπαν οι μαθητές του. «Από το Μέγα Βασίλειο», λέγει. «Με νίκησε στο κάλος των επιστολών». Όταν έχουμε λοιπόν αυτό το μεγαλείο των πατέρων, είναι δυνατόν εμείς να μιλούμε για διωγμούς του χριστιανισμού κατά του ελληνισμού, κατά των Ελλήνων? Αυτό είναι τουλάχιστον ύποπτον ότι τώρα που έχουμε ανάγκη να στηρίξουμε την ενιαία μας και αδιαίρετη ελληνοορθόδοξη παράδοση, τώρα κάποιοι, χάριν κάποιας ελληνολατρίας, θέλουν έμεσα να χτυπήσουν την Ορθοδοξία.
φτάνουν οι εχθροί έξωθεν, όχι και έσωθεν. Και θα μιλήσουμε εδώ, θα καλέσουμε και καθηγητές πανεπιστημίου, να μιλήσουμε για αυτό το μεγαλείο, το θαύμα των αιώνων, που είναι η ελληνορθόδοξη συναδέλφωση και συνέκφραση. Ο Ιωαννός λοιπόν της παλαιάς εποχής και του παλιού μυθικού κόσμου δέσμιος άνθρωπος, με το διάταγμά του θέλησε να χτυπήσει, να πολεμήσει με θανάσιμο μίσος τους Έλληνες πατέρες, τους χριστιανούς, και τους απέκλεισε από τα σχολιά και από τα πανεπιστήμια. Θέλησε να τους απομονώσει για να χτυπήσει τον χριστιανισμό, όπως μας λέγει και ο Μιχαήλ Στασινόπουλος της Ακαδημίας των Αθηνών, με αυτό το βιβλίο το εξαιρετό που αναφέρεται στις μορφές από το 4ο αιώνα, και φυσικά μέσα εδώ περιέχεται και ο λόγος τον οποίον θα διαβάσουμε κάποια χωρία, ο λόγος προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών οφειλήν το λόγον. Αυτός ο πνευματικός διωγμός λοιπόν ανάγκασε το Μέγα Βασίλειο να γράψει την πραγματεία αυτή, μάλλον το παιδαγωγικό δοκίμιο, για να δώσει το στίγμα της πορείας του χριστιανισμού, ότι δεν απορρίπτει τον ελληνισμό πλην μόνον της θρησκείας, της μυθολογίας, της ψεύτικης θρησκείας των ψευτοθεών, και να απορρίψει ακόμη και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία περιείχαν σκάνδαλα, σαρκικά εγκλήματα και κάποια άλλα αποτρόπαια τα οποία δεν μπορούσαν να γίνουν, μάθημα, διδασκαλία για τον νέο κόσμο, τον κόσμο τον χριστιανικό. Ας έρθουμε λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, να διαβάσουμε κάποιες γραμμές από τον θαυμάσιο λόγο του Μεγάλου Βασιλείου προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελήν το λόγον. Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του έργου, αυτού του παιδαγωγικού δοκιμίου? Ο σκοπός του είναι λοιπόν, για να κάνουμε δύο εισαγωγικά, πρώτον να δώσει την πρώτη αρχή, ότι είναι αναγκαία η μελέτη των κλασικών, των ελληνικών γραμμάτων. Και δεύτερον, να δώσει το μέτρο της μελέτης, ώστε να μην βλαφτούν οι νέοι που ήταν ακόμη απαίδευτοι και ατέλεστοι, δεν είχαν διαμορφώσει χαρακτήρα, να μην βλαφτούν από τα μυθώδη και σκανδαλώδη τα οποία περιείχε και ο Όμηρος και κάποιοι άλλοι συγγραφείς, όπως Φερρυππίν ο Ευρυπίδης. Το παρακάνει στη βομολογία σε κάποια έργα του, σε κάποιες γραμμές του. Ο σκοπός λοιπόν είναι να δώσει ο Μέγας Βασίλειος κάποιο στίγμα, κάποια πηξίδα μελέτης που την συνιστά, διότι είναι αναγκαία τα κείμενα τα κλασικά, και να δώσει λοιπόν το μέτρο να αποφεύγουν την βλάβη και να αποκομίσουν την ωφέλεια. Να δούμε τώρα, μετά από την σύντομη αυτή εισαγωγή, να δούμε κάποιες γραμμές. Στο προήμιο, βέβαια δεν έχουμε την επάρκεια του χρόνου, έπρεπε πολλές ώρες να διαθέσουμε, αλλά επίκαιρα, αγιοβασιλιάτικα, για τον Άγιο Βασίλη θα μιλήσουμε όχι εμείς, αλλά θα μιλήσει το έργο του και θα μας οδηγήσει μέσα από μια πορεία παιδαγωγική και εμάς τους ορίμους και προπαντός την νεολαία. Και ας ευχηθούμε να φωτίσει και την πολιτεία και την παιδεία, γιατί οι βάσεις ενός έθνους είναι η νεότητα και προπαντός η παιδεία. Εάν δεν στραφούμε στις ρίζες μας, στην παράδοση μας, στην ελληνοορθόδοξη, και πάμε να τη μάθουμε από τα γερμανικά και τα γαλλικά και τα αγγλικά και τα άλλα πανεπιστήμια, εμείς θα είμαστε άξιοι της τύχης μας να μας λένε πως δεν είμαστε πλέον εμείς οι γνήσιοι απόγονοι των Ελλήνων. Είμαστε όμως οι γνήσιοι. Πρέπει να το ζούμε και να έχουμε καμάρι και να τιμάμε τα κλασικά γράμματα της προχριστιανικής εποχής και της βυζαντινής εποχής και της νεωτέρας εποχής.
Γιατί είναι ενιαία αυτή η παράδοση. Προσλαμβάνει η εποχή η χριστιανική ό,τι ωραίο και υψηλών και ηθικών και μεγάλων και παιδαγωγικών υπάρχει στην πρόσφατη εποχή. Και δεν μπορούμε να μην πούμε ότι πατέρες μεγάλοι και προηγουμένως όπως ο Ιουστίνος Φερρυππίν που λέγει για τον σπερματικό λόγο οι προχριστού ως χριστιανοί ζήσαντες είναι ο Πλάτων, ο Σοκράτης, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, ο Θουκυδίδης, ο Ξενοφώντας, ο Ισοκράτης και όλοι οι μεγάλοι κλασικοί δημιουργοί που με τα έργα τους επέδευσαν, επαιδαγώγησαν και αποτελούν τρόπον τινά ένα παιδευτικό προστάδιο για να γίνει κατανοητή η αποκάλυψη των θείων αληθιών του Ιησού Χριστού, για να γίνει κατανοητή η Αγία Γραφή. Οι πατέρες και ο Μέγας Βασίλειος συνιστούν την παιδεία την ελληνική σαν μέσο προπαιδευτικό για να κατανοήσουμε αφού καταδυστούμε στην γλώσσα και στον τρόπο σκέψεως τον ελληνικό να κατανοήσουμε την Ορθοδοξία η οποία έχει χαρακτήρα πέρα για πέρα ελληνικό όπως το παραδέχονται και οι μεγάλοι θεολόγοι ακριβώς όπως και ο Ιστίνος Πόποβης ο Σέρβος αυτός Άγιος πατέρας και ο Φλωρός και ο Ρώσος αυτός πατέρας. Να δούμε λοιπόν κάποιες γραμμές. Βλέπω ότι τρέχει η ώρα. Θα σπεύσω να διαβάσω λίγες γραμμές και κυρίως να πω κάποια κλασικά παραδείγματα τα οποία προβάλλει ο Μέγας Βασίλειος. Στο προήμιο λέγει ότι είναι η πρόθεσή του να συμβουλεύσει τα παιδιά σαν πνευματικός πατέρας. Κρίμα που δεν έχω τον χρόνο να διαβάσω αυτό τον Έλληνα λόγο του Μεγάλου Βασιλείου, να δείτε και να θαυμάσετε το μεγαλείο του λόγου του που ξεπέρασε ακόμα και τους μεγαλύτερους ρήτορες κατά την διατύπωση, την κατηγορηματική ρήξη του Εράσμου, του που δεν είναι Έλληνας και δεν υπάρχει και φιλελληνισμός σε αυτή την δύση. Σπάνια βλέπουμε φιλέλληνες και δυστυχώς στις ημέρες μας όλοι φιλοδοξούν να πάρουν το πρωτείο του μισέλληνα και του μισοορθοδόξου. Δεν πρέπει λοιπόν να μείνουμε εμείς έτσι χωρίς να ενωθούμε, να συμπτυχθούμε και να θεμελιωθούμε στα βάθρα μας για να σταθούμε όρθιοι και να δώσουμε τον αγώνα. Να υπάρξουμε και να διδάξουμε εμείς σαν δάσκαλοι αυτών και όχι σαν κακής θα λέγαμε ποιότητας μαθητούδια. Ως πότε εμείς θα είμαστε μαθητές και να μας παριστάνουν τον δάσκαλο εκείνοι που εμείς τους διδάξαμε. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος στο προήμιο να μην δέχεστε λέγει τα πάντα από τους διδασκάλους της κλασικής αρχαιότητας αλλά να μελετάτε με εκλεκτικών τρόπων. Μετά κάνει μια σύγκριση μεταξύ του παρόντος βίου στον οποίο απευθύνεται κυρίως η κλασική σοφία και του εταίρου βίου της μετά των κόσμων αυτής ζωής η οποία έχει αξία πολύ μεγαλύτερα από ό,τι έχει η μικρά ευραχίβιος αυτή εδώ ζωή. Πρέπει να μελετάτε λέγει υποχρεωτικά να μελετάτε τους μεγάλους κλασικούς διότι η μελέτη αυτή προσφέρει μεγάλη ωφέλεια. Είναι η χρησιμότητα λοιπόν μεγάλη της θύραθεν όπως λένε σοφίας. Θύραθεν έξω από την πόρτα των εκκλησιαστικών εννοείται γραμμάτων. Ότι δίδει μια προεργασία για την κατανόηση των γραφών, των δογμάτων, των κανόνων, της λειτουργίας. Όλα αυτά στην ελληνική γλώσσα. Γιατί γράφτηκε λοιπόν η Αγία Γραφή στην ελληνική γλώσσα? Γιατί μεταφράστηκε η Παλαιά Διαθήκη από την Αραμαϊκή στην ελληνική γλώσσα? Γιατί διατυπώθηκε η Θεία Λειτουργία στην ελληνική γλώσσα? Γιατί τα δόγματα και οι κανόνες διατυπώθηκαν αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα ενώ ξέπεσαν και σε αιρέσεις όταν τα μετάφρασαν αυτά στην λατινική και σε άλλες γλώσσες? Διότι η ελληνική γλώσσα είναι θείον δώρον, το οποίον θείον δώρον το οικονόμησε η Θεία Χάρης να έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο την ώρα που ερχόταν ο Χριστός να είναι η οικουμενική γλώσσα για να εκφραστεί ο χριστιανισμός, το Ευαγγέλιο, η λειτουργία, οι κανόνες,
όλη μας η Ορθοδοξία να εκφραστεί ελληνικά, να διατυπωθεί ελληνικά και να πάρει και στοιχεία από τους Έλληνες. Γιατί έχουμε στοιχεία φοβερά ηθικότητας που απαντώνται στους αρχαίους Έλληνες. Και θα αναφερθούμε σε αυτά, τα οποία τα τιμάμε και τα έχουμε παράλληλα των ηθικών διδαγμάτων του Ευαγγελίου. Εδώ κάνει ένα θαυμάσιο σχολιασμό, έναν παραλληλισμό ο Μέγας Βασίλειος και λέγει ότι σε ένα δέντρο έχουμε φύλλα και καρπό. Δεν μπορούμε να κόψουμε τα φύλλα και να απομονώσουμε τον καρπό. Από τα φύλλα μεστώνει και ο καρπός. Και με τα φύλλα τροποντινά παρομοιάζει την γλώσσα, την σοφία των αρχαίων Ελλήνων και με τον καρπό παρομοιάζει αυτό τον σύνδεσμο που παίρνει ο Χρησιμός, ότι ωραίο από τον κλασικό κόσμο και το μετουσιώνει και το συμπληρώνει και το γεμίζει με νέο περιεχόμενο, με τις αλήθειες της Αποκαλύψεως του Ιησού Χριστού, με το μεγαλείο της δημιουργίας των Πατέρων. Λέγει λοιπόν πώς πρέπει να μελετάμε τα κλασικά κείμενα, τα οποία συνιστά. Πώς θα μελετάμε τους ποιητές. Να μην προσέχουμε, λέει, τα πάντα, αλλά όπου ακριβώς μας οδηγούν στις ενάρετες πράξεις, εκείνα να προσέχουμε και να ροφάμε, όπου μας οδηγούν σε πράξεις κακών και μοχθηρών, το λέω στην απλή γλώσσα, εκεί να μην τους μιμούμεθα. Και μας αναφέρει το παράδειγμα του Οδυσσέα, που είναι από την Οδύσσεια, ο οποίος έκλεισε τα αυτιά των ναυτών για να μην τους επηρεάσουν οι σιρήνες και αυτός δέθηκε στο κατάρτι για να μας δείξει ότι και σήμερα που έχουμε τις σύγχρονες σιρήνες πρέπει να βουλώνουμε τα αυτιά μας, να μην ακούμε τα σαγηνευτικά, παραπλανητικά, θα λέγαμε, τραγούδια των σύγχρονων σιρήνων, είτε είναι αυτά η heavy metal, η head rock, η σκληρή rock, η σατανική που τραγουδάει την κόλαση και τραγουδάει τον θρίαμβο του σατανά και βλασφημεί τον Χριστόν. Μα τι θέλουμε, ποια αποτελέσματα θέλεις, κυρία πολιτεία? Θες να έχεις Αγίους, Οσίες, Μαρίες, τους νέους? Όταν άφησες ανεξέλεκτο όλο αυτό το κύμα των σατανικών, της σκληρής σατανικής αντίχριστης μουσικής, και δεν βλέπουμε να υποχρεώνει τους γυμναστές και τα σχολεία να μαθαίνουν ελληνικούς χορούς οι ελληνόπαιδες και οι νεάνιδες, και τους ανοίγει στέκια διαφθοράς να χορεύουν τους ξεπεσμένους κανιβαλίστικους χορούς. Τι περιμένεις? Σατανιστές θα γίνουν οι νέοι, αλλά δεν σε συμφέρει ούτε και εσένα πολιτεία, και προπαντός δεν συμφέρει τις οικογένειες που θέλουν να δουν τους νέους τους να προκόπτουν και να μην τους βλέπουν να θυσιάζουν στο σατανά νεαρές κοπέλες και νεαρά αγόρια και να κάνουν μαύρες μαγείες και σατανολατρίες. Σήμερα στο 1994 που πραγματικά βλέπουμε τον θρίαμβο του Χριστού, πού είναι ο σατανάς, πού είναι η δύναμή του? Ανέστη Χριστός, λέει ο Χρυσόστομος, και σύ καταβέβλησε, λέγει στον σατανά, και πεπτόκασιν οι δαίμονες. Αλλά την δύναμη στον σατανά την δίδουν κάποιοι ξυπασμένοι, οι οποίοι νομίζουν ότι αν του κάμουν χατήρια, να αμαρτήσουν, να σκοτώσουν, να βεβηλώσουν ιερούς χώρους, ότι θα μπει μέσα τους ο διάβολος, θα αποκτήσουν δύναμη. Δηλαδή τι, θα μπει μέσα τους ο διάβολος και να κάνει σημεία και τέρατα, τα οποία είναι ένα μηδέν μπροστά στην δύναμη του Χριστού. Και λένε, πού είναι η δύναμη του Χριστού? Μα δεν έρχεται ο Χριστός να κάνει επίδειξη δυνάμεως. Την δύναμη του ο Χριστός θέλει να την φανερώσει με τους πιστούς, με την δύναμη του Σταυρού. Ποια είναι η δύναμη του διαβόλου μπροστά και σε ένα μόνο σημείο του Σταυρού? Ένα μηδέν. Ο Οδυσσίας λοιπόν σαν παράδειγμα και μας διδάσκει να αποφεύγουμε την φοβλότητα. Πιάνει μετά τους ρήτορες. Πρέπει να σπεύσω λίγο γιατί δεν έχουμε χρόνο. Όταν λένε ψέματα, λέγει, οι ρήτορες και μας οδηγούν όχι στην ορθήν οδόν, αλλά στα δικαστήρια, από τα οποία δικαστήρια, κοιτάξτε, να διώξουν την φράση, να επιλέξει. «Εις το μη δικάζεστε νόμο προστεταγμένον εστί», σε εμάς τους χριστιανούς, που είναι νομοθετημένο από την γραφή, να μην πηγαίνουμε στα δικαστήρια. Ας τα ακούσουν και αυτά κάποιοι επίσκοποι που θέλουν με τα δικαστήρια να επιβάλλουν την θέλησή τους και να υποτάξουν την ιεραρχία και να διώξουν τρεις μητροπολίτες κάποιος για να κρατήσει αυτός μονοκράτορας όλη την Αττική. Για όνομα του Θεού,
Ας βάλουν κάποτε μυαλό και ας δουν τους κινδύνους που διερχόμεθα και ας μην ταλαιπωρούν την Εκκλησία. Δεν χρωστάει τίποτε ο ελληνικός λαός να υφίσταται αυτών των ονειδισμών και να κατηγορείται το ράσον εν ονόματι κάποιων επισκόπων των δικαστηρίων. Να συνεχίσουμε. Να δεχόμεθα, λέει, και εκείνα από αυτούς με τα οποία επένεσαν την αρετήν και κατηγόρησαν την πονηρία. Το λέω στην απλή γλώσσα. Και μας φέρνει το παράδειγμα με τα λουλούδια και τις μέλισσες. Οι μέλισσες, λέγει, δεν πηγαίνουν σε όλα τα λουλούδια, αλλά σε αυτά τα λουλούδια που έχουν το νέκταρ. Και δεν παίρνουν τα πάντα, σέπαλα, πέταλα, γύρι, τα πάντα, δεν τα παίρνουν. Αλλά εκλεκτικά οι μέλισσες παίρνουν το νέκταρ από τα λουλούδια για να κάνουν το μέλι. Έτσι λοιπόν εκλεκτικοί πρέπει να είναι και οι αναγνώστες των κλασικών, που είναι ένας λιμώνας, θα λέγαμε, ευανθέστατος, η σοφία των κλασικών. Αλλά δεν είναι όλα ωφέλιμα. Πρέπει εκλεκτικά να μελετάμε λοιπόν τους κλασικούς, τους Έλληνες, και να παίρνουμε ό,τι είναι σαν τον νέκταρ που μας ωφελεί. Μετά ένα άλλο παράδειγμα. Όπως λέγει, έχουμε την τριαντάφυλλα με τα ωραία ρόδα, τα τριαντάφυλλα. Δεν πιάνουμε και αγκάθια και τριαντάφυλλα μαζί, αλλά παραμερίσουμε τα αγκάθια και κόβουμε το ωραίο τριαντάφυλλο. Έτσι να μελετάμε λοιπόν τους κλασικούς και να ευθυγραμμίζουμε την αρχαία σοφία ακριβώς προς τον κανόνα της αλήθειας και της πίστεως. Μετά, πιάνει κάποια κείμενα τα οποία υμνούν την αρετήν και μας φέρνει παράδειγμα τον Ησίωδο, ο οποίος Ησίωδος, που λέγει, τα τραγούδια του ψάλλονταν και τότε, μας υμνεί τον δρόμο της αρετής, ότι είναι ανάντης ανηφορικός και δύσκολος και τραχής, αλλά όταν φτάσει κανείς ψηλά τότε γίνεται εύκολος και φέρνει τους καρπούς. Σήμερα ζητούν οι άνθρωποι το εύκολο, την κατηφοριά, το ίσιωμα, την πεζότητα. Δεν βλέπουμε να έχουν μέσα τους μια τάση προς άνοδο, προς ανάταση, ηθική, πολιτιστική. Θέλουν να βολεύονται στο εύκολο κέρδος, στον εύκολο πλουτισμό και στην απάτη και στην κλεψιά και στο έγκλημα. Αυτός ο τρόπος και αυτή η κουλτούρα που μας την δίδαξαν οι ξένοι δεν πρέπει να μας οδηγεί, αλλά πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή την αρρώστια. Η αρετή είναι εκείνη που οδηγεί υψηλά και ηθικοποιεί και κάνει τον άνθρωπο να έχει αξία. Μας φέρνει στη συνέχεια παραδείγματα από τον Όμηρο και κοιτάξτε ένα θαυμάσιο παράδειγμα. Δεν με επαρκεί ο χρόνος να διαβάσω γραμμές πολλές από το ίδιο το κείμενο, το πρωτότυπο του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά θέλω έστω να θυσιάσω λίγο κείμενο χάριν των νοημάτων. Φέρνει το παράδειγμα του Οδυσσέα, ο οποίος ναυάγησε πρώτης Κέρκυρας, την ίσου των Φεάκων, και δεν είχε ούτε ένα κουρέλι επάνω του και βγήκε κολυμπώντας μετά από τόσα βάσανα και περιπέτειες, βγήκε κολυμπώντας στην ξηρά ο Οδυσσέας. Και εκεί τον είδε η βασιλοπούλα ολόγυμνον, αλλά δεν σκανδαλίστηκε, τον σεβάστηκε, γιατί όπως λέγει εδώ ο Βασίλειος, επειδή πέρα αυτών αρετή αντιηματίων και κοσμημαίων επίησε. Η αρετή, λέγει, τον έκαμε να είναι τροποντιναντημένος με μια μορφή τόσο σεβάσμια, και μας θυμίζει αυτό την θεοήφαντη στολή της θείας δόξης των πρωτοπλάστων πρώτης πτώσεως. Κοιτάξτε πόσο παράλληλα έρχονται τα διδάγματα των κλασικών με το Ευαγγέλιο, με την Γραφή. Μας λέγει λοιπόν στη συνέχεια διδάγματα από τον Σόλωνα, ότι λέγει, εμείς δεν θα ανταλλάξουμε την αρετή με τον πλούτο. Φέρνει παράδειγμα μετά από τον πρόδικο, το παράδειγμα του Ηρακλή, ποια οδό θα βαδίσει, της κακίας ή της αρετής. Η κακία λοιπόν ευτραφής, προκλητική, μυρωδάτη, καλοπρόσωπη, προκλητική, δεν σαγίνευσε τον Ηρακλή. Αλλά η κακία λοιπόν έμεινε χωρίς να την προτιμήσει ο Ηρακλής και προτίμησε την αρετή, που ήταν ισχνή, καταβεβλημένη από τον κόπο, τον μόχθο. Και λέγει στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος, άθλων δε τούτων είναι θεών γενέστε ως ο εκείνου λόγος, και
Στάληξε λοιπόν ο Ηρακλής που ακολούθησε την αρετή, τον δύσκολο, δύσβατο, ανηφορικό δρόμο να γίνει πραγματικά, θα λέγαμε, να φτάσει στην θέωση. Είναι ένας παράλληλος δρόμος ακριβώς που μας οδηγεί φυσικά όχι στην τελεία θεοποίηση, χριστοποίηση, αλλά σε ένα προστάδιο. Την τελεία ηθική εννοείται θέωση, την δίδει μόνον η χάρις του Αγίου Πνεύματος, η δύναμη του Χριστού. Στη συνέχεια μας δίδει κάποια θαυμάσια μηνύματα από τον Ευρυπίδη, ο οποίος κατηγορεί την υποκρισία, από τον Πλάτωνα, ο οποίος Πλάτωνας λέγει ότι είναι μεγάλη αδικία να φαίνεται κανείς χωρίς να είναι δίκαιος. Μετά μας φέρνει κάποια παραδείγματα κλασικά αρετής, όπως είναι ο Περικλής. Το λέω στην απλή γλώσσα των νοημάτων. Τον Περικλή, λέει, στην αγορά κάποιος τον έλουζε από το πρωί μέχρι το βράδυ με ευρυσίες, με κατηγορίες. Πέρασε η μέρα ολόκληρη ο Περικλής ατάραχος. Κοιτάξτε παράδειγμα αρετής, υπομονής, καρτερίας, ανεξικακίας. Βράδιασε, σκοτίνιασε και ο Περικλής που τον έβρισε συνέχεια αυτός βλέπει τον υβριστή του να φεύγει. Παίρνει λοιπόν ένα φανάρι και οδηγεί τον υβριστή του στο σπίτι μη σκοντάψει και τσακιστεί. Κοιτάξτε ανεξικακία. Ο Ευκλήδης από τα Μέγαρα. Κάποιος τον απείλησε και ορκίστηκε να τον σκοτώσει. Και ο Ευκλήδης του είπε «Και εγώ ορκίζομαι να αγωνιστώ, να σε κάμω, όχι μόνο να μην με σκοτώσεις, αλλά και να με αγαπήσεις». Τι ανεξικακία για αγάπη. Μετά ένα παράδειγμα από τον Σοκράτη, τον Ιόν Σοφρονίσκου, τον Σοκράτη τον μεγάλον αυτόν που είπε το «Εν είδα ότι ο δεν είδα». Κάποιος λοιπόν στην αγορά τον Σοκράτη, δεν μας αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος για ποιον λόγον, τον άρχισε στο ξύλο και τον χτυπούσε στο κεφάλι. Ξύλο συνέχεια, μέχρι ότου που έβγαλε καρούμπαλα το κεφάλι του Σοκράτη. Και το λέγει πολύ χαρακτηριστικά με την γλώσσα του εδώ ο Μέγας Βασίλειος. Εξουκώματα λοιπόν, καρούμπαλα στο κεφάλι έβγαλε ο Σοκράτης από το ξυλοκόπημα που του έκαμε εκείνος ο υβριστής του. Ο Σοκράτης καμία απάντηση. Όταν τέλειωσε και βαρέθηκε να τον χτυπάει, έγραψε σε μια ταμπελίτσα και την κρέμασε στο μέτωπο και είπε «Αυτά τα εξοκόμματα μου τα έκαμε ο τάδε υβριστής». Όπως ακριβώς είπε ο Κύριος, όποιος θεραπεύει μια σαγόνα, στρέψε αυτό και την άλλη σαγόνα. Παράδειγμα ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος νίκησε τους Πέρσες κατά κράτος και δεν νικήθηκε από τον έρωτα των θυγατέρων του Δαρίου, που δεν της αξίωσε να της δείξει και ένα βλέμμα γιατί έλεγε. Ουδέ προσιδίν ηξίωσεν, ούτε και της αξίωσεν να της δείξει βλέμμα. Εσχρόν είναι κρίνον τον άνδρα σελόντα γυναικών ηττηθήν. Γιατί νόμιζε ότι είναι ντροπή αυτός που νίκησε τους άνδρες, τους πολεμιστές, να νικηθεί από το δέλεα της ομορφιάς των γυναικών. Ο Κλινίας, άλλο παράδειγμα. Αυτός ο Κλινίας δεν ορκίστηκε, ενώ είχε δίκιο και μπορούσε να ορκιστεί να γλιτώσει 3 τάλαντα, δηλαδή μεγάλη περιουσία αμύθιτη. Δεν ορκίστηκε, τροποντίνα εφαρμόζοντας του Κυρίου μας μη ομός εόλος, αυτός προ Χριστού, ως χριστιανός προ Χριστού, δεν ορκίστηκε και προτίμησε να χάσει 3 τάλαντα. Μας φέρει στη συνέχεια παραδείγματα από τους αθλητές. Ότι δεν πρέπει να μιμούμεθα τα άλογα ζώα, αλλά πρέπει ο νους να είναι ο πιδαλιούχος της ψυχής μας, η λογική, ο νους. Μετά μας φέρνει παράδειγμα από τους μουσικούς. Μας λέγει πόσον επηρεάζει η μουσική, η οποία και ανδρίζει και οδηγεί σε χαλάρωση και δημιουργεί, θα λέγαμε, ανδρικό φρόνημα και γλιώδες φρόνημα, θα λέγαμε, ξυλίνει τον χαρακτήρα. Σήμερα να τα ακούσουν αυτά οι νέοι, οι οποίοι παρασύρονται από τις σύγχρονες σιρήνες, τις ροκ και τις άλλες μουσικές, τις ξένες, και ξεχάσαν τα κλασικά μας, τα όμορφα δημοτικά τραγούδια. Και να λένε οι νέοι, μα τα τι τραγούδια είναι αυτά, λέει, τα βλάχικα, τα δημοτικά, τα ηρωικά, τα ιστορικά, τα κλέφτηκαν. Τις τραπέζεις, τα τραπεζίτικα τραγούδια, τα ριζίτικα, τα μεγαλειώδη τραγούδια που κρύβουνε πατρίδα και θρησκεία μέσα, που εκφράζουν τους αγώνες του γένους μας
και τη μελαγχολία του Ραγιά που προσπαθούσε να απελευθερωθεί θα χαρακτήσουν οι νέοι, πολύ μορφωμένοι φαίνεται, παραμορφωμένοι ως προς τη μουσική, βλάχικα και τραγούδια ας πούμε που δεν είναι άξιο να τα τραγουδούν. Και εγκατέλειψαν και τους χορούς μας. Ας ακούσουν τι λέγει εδώ. Μας θυμίζει κάποια παραδείγματα να φέρουμε όπως ακριβώς μας λέγει ο Πυθαγόρας. Κάποτε συνάντησε κάποιους αυλητές οι οποίοι τραγουδούσαν τέτοια τραγούδια γλοιώδη, που θηλιεπρέπειες τραγούδια, τα οποία έκαμαν τους τραγουδιστές να ξεσπούν σε μέθη, σε κατάχρηση ποτών και φαγητών και σε βομολογίες και σε ευτράπελα και σε τόσα άλλα παράλογα πράγματα. Συνάντησε λοιπόν ο Πυθαγόρας μια φορά στον δρόμο μια τέτοια συνοδεία και του λέει «Σταματήστε». Τον σεβάστηκαν και τον άκουσαν. «Γύρισε», λέει, «το τραγούδι εσύ ο αυλητής και θα ψάλεις δώριον μέλος», δηλαδή το δωρικόν μέλος που ανδρώνει, εξυψώνει το φρόνημα και δημιουργεί την πολεμική διάθεση να πολεμήσει κανείς τους εχθρούς. Και αμέσως ντράπηκαν, πετάξαν τα στεφάνια, τα διονυσιακά στεφάνια και πάυσαν να τραγουδούν τα ευτράπελα τραγούδια και ξαναγύρισαν στα σπίτια τους. Η μουσική λοιπόν μπορεί να διαφθείρει, να, θα λέγαμε, οδηγήσει σε μια νάρκωση το μυαλό του ανθρώπου και μπορεί και να γύρει τον άνθρωπο το ήθος του και να τον οδηγήσει σε ρωμαλαίο φρόνημα, σε αγωνιστικό φρόνημα. Μετά λέγει ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να μετράται με το τι φαίνεται. Ούτω ορώμενον εστίν ο άνθρωπος, αλλά την ως δείτε περισσότερα σοφίες. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε ο άνθρωπος, αλλά χρειάζεται περισσότερη σοφία να εμβαθύνουμε ποιος είναι ο άνθρωπος μέσα στην ψυχή του, στο είναι του, στην καρδιά του. Πιάνει μετά την όραση. Όπως ακριβώς και ο Ιωάννης της Κλίμακος εκ του οράν λέγει τίκτεται το εράν. Από το να βλέπει κανείς με ειδονικά βλέμματα όμορφα πρόσωπα γεννιέται ο έρωτας και η αμαρτία. Ομοίως συμβουλεύει και συμβουλεύουν και οι κλασικοί και το αναφέρει εδώ ο Μέγας Βασίλειος. Δεν έχουμε τον χρόνο, αγαπητοί τηλεθεατές, να πούμε περισσότερα, αλλά δεν θα ξεχάσουμε και του Πυθαγόρου. Όταν έβλεπε κάποιους να τρώγουν και να παχαίνουν, έλεγε ο Πυθαγόρας, αυτός φτιάχνει, λέει, πιο παχυλότερο και σκληρότερο το δεσμοτήριο. Όπως ακριβώς λέγε και ο Πλάτωνας. Φυσικά το σαρκικό φρόνημα είναι το δεσμοτήριο και όχι η σάρκα. Γιατί η σάρκα, το σώμα, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτό διαφέρουμε από τους κλασικούς. Μετά λέγει ποιος είναι ο πλούτος. Η ολιγάρκεια και η πνευματική μόρφωση. Ο ορθός λόγος πρέπει να είναι ο ηγεμόνας, όπως λέει και ο Αχίλοχος. Και ο βίας ο πριηνεύς έλεγε στον γιο του όταν πήγαινε να σπουδάσει, πήγαινε προς την Αίγυπτο. Του λέγει να πλουτίσεις με τον πλούτον των πνευματικών. Αγαπητοί τηλεθεατές, αυτός ο λόγος του Μεγάλου Βασιλείου. Βέβαια δεν διάβασα παρά ελάχιστες γραμμές. Είπαμε κάποια βασικά του νοήματα. Έρχεται να εξυψώσει το μεγαλείο του Έλληνος λόγου, να εξυψώσει την προσφορά των κλασικών Ελλήνων και είναι τώρα για μας πλέον εποχή. Αντί λοιπόν οι φιλόλογοι και οι αρχαιολόγοι να ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να ξαναγυρίσει τα κλασικά γράμματα, θα λέγαμε από το δημοτικό μπορούν να μάθαινουν την αρχαία ελληνική γλώσσα με φρασούλες. Α, να τους μάθουμε γερμανικά, να τους μάθουμε γαλλικά, να τους μάθουμε ιταλικά και αγγλικά. Πώς τα μαθαίνει αυτά? Δεν μπορεί να μάθει ελληνικά με απλές φράσεις τον Ηρόδοτο, να μάθει τον Ισοκράτη, που είναι ένα Ευαγγέλιο απλούστατος λόγος. Λοιπόν, εάν θέλουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες στον τόπο, εάν θέλουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες και στον ελληνισμό, στα κλασικά μας γράμματα, να στηρίξουμε την γλώσσα μας, να στηρίξουμε την ελληνοορθόδοξη μας παράδοση και μην μιλάμε για σύγκρουση ελληνισμού-χριστιανισμού, αλλά περί αυτού του θέματος θα πούμε πολλά και με ειδικούς σε άλλη εκπομπή. Τώρα λοιπόν που ανοίγει το νέο έτος, ας στραφούμε με σεβασμό στις ρίζες μας, ας αγαπήσουμε την ελληνοορθόδοξη μας παράδοση, ας δούμε το θαύμα αυτό, την γεννήτρια των πολιτισμών του κόσμου, την ελληνοορθόδοξη μας
πολιτιστική γεννήτρια και ας προσπαθήσουμε μέσα στα σχολεία να βάλουμε τα γράμματα τα κλασικά σε περισσότερα κείμενα και μάλιστα στα αντιπροσωπευτικά κείμενα, γιατί υπάρχουν κείμενα κλασικής σοφίας και κείμενα επιστημονικά και μαθηματικών και φυσικών και αστρονομίας και τόσα άλλα που είναι ανακαλύψεις που κάνουν μεταγενέστερα ενώ τις έχουν βρει οι αρχαίοι οι Έλληνες, και ιατρικά κείμενα και επί Βυζαντίου που έκαναν φοβερές ανακαλύψεις και τον καρκίνο γνώριζαν και πολλά άλλα νοσήματα που τώρα δεν μπορούν να θεραπεύσουν, τότε θεράπευαν. Δεν θα πρέπει λοιπόν εμείς οι Έλληνες να είμαστε διχασμένοι, να ξεπεράσουμε τα πλέγματα, τα συμπλέγματα, τις μειονεξίες μας και να κοιτάζουμε σαν τη Μέκα που κοιτάζουν οι Άραβες. Είμαστε μεθανοί, να κοιτάζουμε εμείς την Εσπερία, να κοιτάζουμε τον λαμπρό μας ελληνοορθόδοξο πολιτισμό. Ο Μέγας Βασίλειος μας έδωκε κάποια διδάγματα σήμερα. Ας αγαπήσουμε αυτόν τον τόπο και ας δουλέψουμε όλοι ενωμένοι. Έλληνες ορθόδοξοι είμαστε σε τριπτική πλειοψηφία. Να στερεωθούν τα βάθρα μας και να οικοδομήσουμε τον ελληνοορθόδοξο μας πολιτισμό παραπέρα. Να του δώσουμε νέα μορφή και νέα δημιουργία να προσφέρουμε στον κόσμο. Χρόνια πολλά αγαπητοί τηλεθεατές, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, του οποίου γιορτάζουμε την περιτομή, και ο Μέγας Βασίλειος να μας οδηγούν στον δρόμο της αρετής, στον δρόμο τον υψηλό, τον ηθικό και τον ωραίο. Χαίρετε, χρόνια πολλά.